Υπάρχει και άλλη εικόνα συγκλονιστική. Μπορούμε να τη δούμε. Η πρώτη εικόνα που είδαμε. Πρώτη εικόνα, όντως, έχεις δίκιο. Είναι αυτή η εικόνα του ανθρώπου αυτού, ο οποίος με ένα σωσίβιο τώρα προσπάθησε να σώσει την οικογένειά του. Θυμάστε, ήταν η πρώτη εικόνα που είδαμε με το που ξεκίνησε αυτή η καταστροφή. Λοιπόν, είναι ο γιατρός, ο κύριος Ευρυπίδης Μανούκας, είναι κάτοικος Παλαμά, να τον καλημερίσουμε και αυτόν. Είδαμε τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία για τους επαγγελματίες, για κτηνοτρόφους, για παραγωγούς κτλ. Εσείς σαν κάτοικος τώρα, 11 μέρες μετά, πώς το βιώνετε? Πιστεύετε θα ξανασταθείτε στα πόδια σας? Μπορείτε να σταθείτε στα πόδια σας? Ανακάμπτετε? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κοιτάξτε, δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Πρέπει να προσπαθήσουμε να τα ξαναστήσουμε από την αρχή. Και εγώ δηλαδή να ξαναφτιάξω το ιατρείο, να ξαναφτιάξουμε το σπίτι από την αρχή. Αναγκαστικά δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε. Οι εικόνες που βλέπουμε από εκείνη την ημέρα, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να κάνετε αυτό το πράγμα τώρα με κίνδυνο και τη ζωή σας? Γιατί κάτω από αυτά τα νερά προφανώς δεν ξέρατε τι κρύβεται. Κοιτάξτε, ψιλοϋπολογίσαμε περίπου που ήταν το ύψος, γιατί είχαμε βάλει κάποια σημάδια που ξέραμε το σπίτι και πώς ήταν το δικό μας το σπίτι και το απέναντι σπίτι και ο φράκτης περίπου που ήταν. Το θέμα ήταν ότι υπήρξε μια απίστευτη καθυστέρηση να μας δώσουν μια οριστική απάντηση αν μπορούσαν να μας βοηθήσουν ή όχι. Ναι. Για να σας το πω πιο, για να καταλάβετε τι γινόταν. 3 η ώρα τα ξημερώματα, το νερό ήταν ούτε έφτανε με το ζόρι στη ζάντα του αυτοκινήτου. Λοιπόν, οπότε θα μπορούσαμε να μας, αν μας είχε ειδοποιήσει κάποιος, να φύγουμε από το σπίτι με τα παιδιά, με κάποια ρούχα, χωρίς κάποιο κίνδυνο. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά από 2 ώρες μας ξύπνησε το παιδί, γιατί άκουγε έναν θόρυβο από νερό. Λοιπόν, ξυπνάμε 5 η ώρα και βλέπουμε τον νόμο έχει φτάσει στην πόρτα. Υπόψη είναι ότι το σπίτι είναι ισόγεια μονοκατοικία, αλλά είναι περιψωμένο, είχε 6-7 σκολοπάτια για να ανέβει απάνω. Οπότε συζητάμε για να έπιασε άνω του 1,80 το νερό ήδη. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, ακόμα υπήρχε δυνατότητα, έστω και με λίγη προσπάθεια και με το σωσίβιο πάλι, χωρίς να μας τραβήξουν οι κάμερες, να βγούμε από το σπίτι και σιγά σιγά να πάμε προς ένα μέρος πιο λίγο με χαμηλότερο νερό που υπήρχε. Λοιπόν, κατόπιν τούτου όμως, με όλες τις προσπάθειες που κάναμε, επικοινωνήσαμε αστυνομία, δήμο, πυροσβεστική, δεν μπορέσαν με κανένα τρόπο να μας δώσουν κάποια οδηγία τι να κάνουμε, πέρα να ανεβείτε πάνω σε ένα τραπέζι. Λοιπόν, το 112 μίλησα 2 φορές. Δεν ξέραν οι άνθρωποι ότι υπήρχε τέτοιο πρόβλημα στον Παλαμά. Και το θέμα λοιπόν δικαιολογημένα... είναι... Ναι, ολοκληρώστε. Ναι, το 112 δεν ήξερε. Μετά κατά τις 6 και 20 ήρθε το σήμα, αποχωρήστε από ισόγειους και υπόγειους χώρους στο Παλαμά. Και τι ήταν το αποτέλεσμα? Το νερό ήταν μέσα στο σπίτι, ήδη στο γόνατο. Κύριε Μανούκα, οπότε... το θέμα τώρα είναι... καταρχήν ότι η οικογένειά σας είναι... είστε καλά. Ασφαλής. Αλλά ήταν ένα ρίσκο που πήραμε με τη σύζυγο, ότι όταν μας είπανε. Και αυτό που χρειάζεται είναι να έχετε λίγο υπομονή τώρα να ορθοποδήσετε πάλι. Και υπάρχει υπομονή, δεν συζητάμε. Και η οικογένειά σας και τα σπίτια σας θα τα φτιάξετε και τη δουλειά σας να ξαναβρείτε και το ιατρείο σας να λειτουργήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μανούκα. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη.